Η κόκα ήταν ένα μέρος της ζωής. Στη Βουλγαρία η πορνεία και όλα αυτά είναι... Καταρχήν να πούμε... Ταμπέλα. Γελάς, δεν ξέρω αν ο Γιάννης μπορεί να μας δώσει και την σκηνή της προσαγωγής, ότι τη βλέπουμε τώρα. Δείτε τα μέτρα ασφαλείας που έχουν πάρει οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών. Δεν είναι τυχαίο. Η υπόθεση αυτή αξιολογείται ως μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Το γεγονός ότι τον πηγαίνουν τρέχοντας δεν είναι τυχαίο. Σύμφωνα με απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες, οι αστυνομικοί λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας για το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο θεωρείται χαμηλά στην ιεραρχία αυτής της ομάδας του δικτύου που έχει μια άμεση διασύνδεση με λατινοαμερικάνικα καρτέλ διακίνησης κοκαίνης και μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς τι σημαίνει αυτό. Και επειδή είναι ένα στέλεχος σε εισαγωγικά μεσαίο, μας το έλεγε χθες και ο κύριος Κεχαγιόγλου, και τίνω να πω ότι και οι αξιωματικοί της δίωξης ναρκωτικών συμμερίζονται την άποψη του κυρίου Κεχαγιόγλου, φοβούνται πάρα πολύ σε σχέση με το τι μπορεί να γίνει με τη μοίρα αυτού του ανθρώπου, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ένα καρτέλ το οποίο, χρησιμοποιώντας την Ελλάδα ως τράνζιτ κατά κύριο λόγο και κανόνα σταθμό για τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών κοκαίνης σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης, από τα στοιχεία που έχουν βρει θεωρούν έχουν πιάσει 136 κιλά. Οι εκτιμήσεις του είναι ότι έγινε εισαγωγή 380 κιλών, τα οποία αναζητούνται. Αυτά είτε έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο άλλο χώρο, σε κάποια άλλη καβάντζα, όπως λέγεται στην αστυνομική διάλεκτο, είτε έχουν μεταναστεύσει προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρούνται, και πάντα από αυτές τις ποσότητες, γιατί είναι τεράστιες αν τις αναλογιστούμε, από αυτές τις ποσότητες μικρό μόνο μέρος προορίζεται για την ελληνική εγχώρια αγορά. Κάτι θες να ρωτήσεις? Θέλω να πω το εξής, επειδή ο κύριος Κεχαγιόγλου έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, να τον ακούσουμε, και μετά θέλω και τη γνώμη του Νίκου έξω από αυτό το παιχνίδι, γιατί το τελευταίο διάστημα, Νίκο, ακούστηκαν πολλά για επώνυμες που εμπλέκονται στην ιστορία. Αν εσάς σας καίγεται καρφί, αν ο άνθρωπος είναι επώνυμος ή αν είναι ένας απλός άνθρωπος ο οποίος είναι χρήστης αυτής της κατάστασης. Και θέλω πραγματικά, με το χέρι στην καρδιά, να μου κάνεις την τοποθέτησή σου πάνω σε αυτό το θέμα. Πρώτα όμως να δούμε τι δήλωσε ο κ. Κεχαγιόγλου. Ο εντολέας μου, ο 33χρονος Σέρβος κρατούμενος, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής και δεν απολογήθηκε. Επιφυλάχθηκε να δώσει εξηγήσεις και να απαντήσει σε ερωτήσεις του κυρίου ανακριτή σε επόμενο χρονικό διάστημα. Έκρινα σκόπιμο και τον συνεβούλευσα σε αυτή τη φάση της ανακρίσεως ότι δεν χρειάζεται να δεσμευτεί περαιτέρω. Διότι ό,τι έλεγε σήμερα θα τον ακολουθήσει και σε όλη την πορεία της υποθέσεως. Όταν είναι πιο όρημη η υπόθεση και είναι πιο έτοιμος ο ίδιος, θα δώσει τις αναγκαίες εξηγήσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα όνομα άλλου κατηγορουμένου, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί. Τι στοιχεία υπάρχουν, ποια είναι η σχέση του με τον εντολέα σας? Υπάρχει ένα πρόσωπο, ένας αλλοδαπός, με το όνομα Ιβάν, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί και ο οποίος μάλιστα νίκιασε το σπίτι στη Βάρκιζα, στο οποίο βρέθηκε η ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, αποδεικνύει τον δευτερεύοντα ή περιφερειακό ρόλο που είχε ο εντολέας μου. Εάν και σε περίπτωση που εκδοθούν εντάλματα συλλήψεως και συλληφθεί, πιστεύω ότι θα φωτιστεί περισσότερο αυτή η υπόθεση. Δεν το θυμάμαι. Μάλιστα. Ο κύριος Κεχαγιόγλου είναι ένας πολιτικός.